Μακριά από το αλκοόλ και τις κακές συνήθειες οδήγησης, συνιστούν οι άνδρες της τροχαίας στους οδηγούς που επιστρέφουν στα αστικά κέντρα από τον τόπο που πέρασαν το Πάσχα. Η νύστα, η μέθη, η κούραση, η ομιλία στο κινητό αποτελούν ανασταλτικοί παράγοντες στην ασφαλή οδήγηση κατά την επιστροφή τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Επιπλέον, η τροχαία εφιστά την προσοχή λόγω της αυξημένης κίνησης τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Θα πρέπει να ξεκινήσουν οι νυφάλιοι πρωτίστως να είναι βέβαιοι ότι το ενόπνευμα που έχουν καταναλώσει δεν υπάρχει πλέον στον οργανισμό τους, να είναι ξεκούραστοι, να ξεκινήσουν ήρεμα, να κάνουν έναν έλεγχο στο αυτοκίνητό τους, έλεγχο στα έγγραφα του αυτοκινήτου και την άδεια οδήγησης, γιατί σίγουρα έχουν πολλές πιθανότητες να υποστούν κάποιον έλεγχο στη διαδρομή τους και για να μην ταλαιπωρούνται, να μην υπερβαίνουν την ταχύτητα, να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις προσπεράσεις, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και πάντα να έχουν κατά νου ότι σε κάθε σημείο του δρόμου μπορεί να υπάρξει κίνδυνος. Η επιστροφή των εκδρομέων τη δεύτερη μέρα του Πάσχα κορυφώνεται. Γι' αυτό το λόγο η τροχαία είναι έτοιμη να λάβει έκτακτα μέτρα, εάν και όπου χρειαστεί, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή ροή της κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο τμήμα Βόλου Πορταριάς, καθώς εκεί παρατηρείται συνωστισμός και έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση τέτοιες ημέρες.